διασυνδέσεις των συλληφθέντων με οργανωμένα κυκλώματα που διακινούν παρεστησιογόνα στην Κρήτη, αναζητά η αστυνομία. Οι δύο κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Ιερά Πέτρα έχοντας στην κατοχή τους είδη ναρκωτικών που θεωρούνται πρωτόγνωρα για τη συγκεκριμένη περιοχή, παραπέμφθηκαν ήδη στον εισαγγελέα, όμως η έρευνα αναμένεται να συνεχιστεί, με τον προβληματισμό των αστυνομικών να εστιάζεται στο ποιοι ήταν οι αποδέκτες για τις παιδικές καραμέλες που είχαν εμποτίσει με LSD. Οι δράστες είχαν στην κατοχή τους πληθώρα ναρκωτικών και παρεστησιογόνων. Η ικανοποίηση για τη σύλληψή τους είναι εύλογη στην τοπική κοινωνία. Μιλάμε για ναρκωτικά σκληρά, ναρκωτικά τα οποία προκαλούν το θάνατο. Δείχνουν οι αστυνομικοί με τις πράξεις τους ότι βάζουν ένα φρένο σε αυτή τη διακίνηση των ναρκωτικών. Προσπαθούμε να προστατεύουμε την κοινωνία του νομού Λαστιού και κυρίως τα παιδιά. Η δράση τους φαίνεται ότι είχε χτυπήσει καμπανάκι κινδύνου στα τμήματα ασφαλείας Ιερά Πέτρας και Αγίου Νικολάου, που συνεργάστηκαν για να τους παγιδεύσουν και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Θερμά συγχαρητήρια ακόμα μια φορά στους αστυνομικούς, διότι παρά τις δύσκολες συνθήκες εργασίας στις οποίες ζουν, αυτοί συνεχίζουν με το φιλότιμό τους και προσφέρουν το αίσθημα ασφάλειας απέναντι στους πολίτες. Στην κατοχή των δύο κατηγορουμένων, μετά από επιχείρηση στην οποία συμμετείχε και το ΤΑΕΛΑ Σιθίου, βρέθηκαν περίπου 30 γραμμάρια κάναβης, κάναβη σε μορφή σοκολάτας αλλά και 95 σπόροι για καλλιέργεια, 14 καραμέλες και χαρτάκια εμποτισμένα με LSD, μικροποσότητα αμφεταμίνης, ζυγαριά ακριβίας καθώς και 1.000 ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν ως κέρδη από την πρόσφατη διακίνηση ναρκωτικών με αποδέκτες στη νεολαία του Λασιθίου.